Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Στο βίντεο που παρακολουθείτε θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, κάτι το οποίο οπωσδήποτε απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα στο κανάλι μας παρουσιάσαμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την άποψη μιας ομάδας γιατρών και επαγγελματιών υγείας, η οποία μάλιστα δημοσιεύθηκε σε ένα παγκοσμίου φήμης ιατρικό περιοδικό, όπως είναι το British Medical Journal και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικό περιοδικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα εκφράζουν την αντίρρησή τους για το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να μπορούν να πιστοποιήσουν κάτι τέτοιο, να προχωρήσουν δηλαδή οι κυβερνήσεις στο μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους ιδιαιτέρως για την τρίτη και τέταρτη δόση. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γιατί υπάρχει το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε να το παρακολουθήσουμε ξανά. Την αντίθεσή της στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού εκφράζει ομάδα επιστημόνων με άρθρο παρέμβασή της στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, δημοσιευμένο από τις 13 Δεκεμβρίου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα εξής. Ως γιατροί και επαγγελματίες υγείας, πολλοί από τους οποίους εργάζονται στο NHS, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο να επιβάλλεται ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού για οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της φροντίδας. Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να δικαιολογήσουν αυτό το μέτρο, αλλά η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο δεν φαίνεται να ακούν. Συμφωνούμε ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους κατά του κορονοϊού, ορισμένες σοβαρές βραχυπρόθεσμες επιπλοκές και έλλειψη δεδομένων για μακροπρόθεσμες βλάβες. Οι τυχεοποιημένες δοκιμές των εμβολίων κατά του κορονοϊού διήρκεσαν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν οριστικά στατιστικά στοιχεία για την πρόληψη των συμπτωματικών λοιμόξεων, όχι για την πρόληψη της λίμωξης από μόνη της, της νοσηλείας ή του θανάτου. Οι δοκιμές δεν παρήχαν επίσης δεδομένα σχετικά με το αν τα εμβόλια μειώνουν τη μετάδοση ή όχι, πράγματα που έπρεπε να μάθουμε με τον δύσκολο τρόπο, μέσω πραγματικών στοιχείων δηλαδή, όπως η ταχεία εξάπλωση της Δέλτα και τώρα η μετάλλαξη της Όμικρον. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η τρίτη και η τέταρτη ενισχυτική δόση δεν έχουν δοκιμαστεί σε καμία τυχεοποιημένη δοκιμή και άλλα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης περαιτέρω δόσεων είναι πενιχρά. Όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων, είναι σαφές ότι εμφανίζονται σπάνιες αλλά σοβαρές και δυνητικά θανατηφόρες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως θρόμβωση και μυοκαρδίτιδα και ότι χρειάστηκαν μήνες για να εντοπιστούν. Οι μακροπρόθεσμες βλάβες θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω της μικρής διάρκειας των τυχεοποιημένων δοκιμών και θα γίνουν εμφανείς μόνο τα επόμενα χρόνια. Τη στιγμή λοιπόν που ανά τον κόσμο υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι είναι απέναντι στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, εκφράζουν τις σοβαρές τους αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως και ουσιαστικά η πρώτη στην Ευρώπη η οποία προχωράει στο μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αυτή των άνω των 60 ετών. Και σαν να μην έφτανε μάλιστα αυτό, υπάρχει ήδη συζήτηση, έχει ανοίξει από ό,τι προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη για την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλη ηλικιακή ομάδα. Είναι κάτι που επανέλαβε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Πάμε να το δούμε. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτικότητα στους άνω των 60, τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τις προηγούμενες μέρες είναι ότι έχουν ανταποκριθεί και έχουν εμβολιαστεί πάνω από 165.000 συμπολίτες μας, ενώ πάνω από 20 με 25.000 είναι τα κατοίκον ραντεβού. Αν τα αθροίσει κανείς αυτά, πλησιάζει σε ένα αριθμό κοντά σε 185.000. Έχουμε ένα αριθμό ραντεβού 4 με 5.000 τη μέρα, κάτι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, τη 16η Ιανουαρίου, έχουμε βάσιμες ελπίδες να ξεπεράσουμε
τις 200 με 210.000, να πάμε δηλαδή σε ένα στόχο που ήταν πολύ κοντά στους σχεδιασμούς μας, κοντά στο 50, να ξεπεράσουμε το 50% αυτών που ήταν ανεμβολίαστοι. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ευελπιστούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας από 60 και άνω να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου, και σε κάθε περίπτωση από τις 16 Ιανουαρίου και μετά θα εφαρμοστεί ο νόμος όπως ακριβώς έχει ψηφιστεί. Φεύγοντας από τις υποχρεωτικότητες, οι οποίες είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσουν και το αμέσως επόμενο διάστημα εδώ στην ειδησιογραφική μας ομάδα, διότι δυστυχώς έχουν μπει από ό,τι φαίνεται για τα καλά στη ζωή μας, θα ήθελα να πω γενικότερα πως το θέμα της υγείας είναι προφανές από το καθημερινό ρεπορτάζ, προκύπτει νομίζω αυτό ξεκάθαρα, ότι δημιουργεί εσωτερικές διαμάχες και τριγμούς πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα όσα έχουν συμβεί με τα PCR test, με τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη να δηλώνει ότι το πλαφόν έχει οριστεί μετά από συνάντηση με τους γιατρούς, αυτό έλεγε σε δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη, που και αυτός είναι στέλεχος του κόμματος, να τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με την οποία αδειάζει τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει το γεγονός ότι εισηγήθηκε πλαφόν στην τιμή των PCR μοριακών τεστ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει σε τηλεοπτική του εμφάνιση ότι το πλαφόν των 60 ευρώ στα μοριακά τεστ το είχε εισηγηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ η κυβέρνηση είχε αρχικά προτείνει το ποσό των 50 ευρώ. Κάναμε σύσκεψη με όλους τους γιατρούς και τον κύριο Ξαδάκλο και τον κύριο Πατούλη και όλους τους εκπροσώπους των γιατρών, και η τιμή που τελικά συμφωνήθηκε είναι αυτή που οι γιατροί μας ορκίστηκαν ότι είναι αυτή στην οποία βγάζουν ένα θεμητό κέρδος. Τώρα, αν όλοι οι γιατροί μας λένε ψέματα, θα το δούμε. Αν είναι ψέματα, θα το δούμε. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει: με αφορμή την είδηση που διακινείται από σήμερα το πρωί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου γίνεται αναφορά πως το πλαφόν των 60 ευρώ ανά PCR τεστ θεσπίστηκε μετά από εισήγηση και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να επισημάνουμε τα παρακάτω. Πρώτον, με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κανένας ιατρικός σύλλογος στη χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει αν μια ιατρική πράξη θα συνταγογραφείται, ούτε φυσικά να καθορίζει την τιμή που αυτή θα προσφέρεται. Αυτή είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Ανάπτυξης, και αυτός ο κανόνας ισχύει και για τα μοριακά τεστ. Δεύτερον, ο ρόλος των ιατρικών συλλόγων είναι καθαρά συμβουλευτικός και εισηγητικός. Το κεντρικό κράτος είναι αυτό που μέσω των αρμοδίων οργάνων του αποφασίζει για την συνταγογράφηση ή μη, καθώς και το κόστος τόσο της συγκεκριμένης όσο και κάθε άλλης ιατρικής πράξης. Τρίτον, η απόφαση να μην συνταγογραφούνται τα τεστ μοριακού ελέγχου από την έναρξη της πανδημίας πάρθηκε χωρίς να ερωτηθούν οι ιατρικοί σύλλογοι. Ενώ όσον αφορά την τιμή τους, η εισήγησή μας έλαβε υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η τιμή προμήθειας του προϊόντος, την περίοδο εκείνη, το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας, η εύλογη αμοιβή κτλ. Από τότε όμως που αποφάσισε το κράτος να μην συνταγογραφούνται τα μοριακά τεστ και καθόρισε και την τιμή διεξαγωγής τους μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά. Στο πλαίσιο λοιπόν του θεσμικού μας ρόλου και υπερασπίζοντας το αυτονόητο δικαίωμα όλων των πολιτών της χώρας χωρίς εξαίρεση στην ελεύθερη πρόσβασή τους σε κατάλληλες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, εισηγούμαστε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υγείας να δώσει άμεσα την δυνατότητα για συνταγογράφηση και χορήγηση σε κάθε ασφαλιζόμενο των μοριακών τεστ, εφόσον αυτό προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό τους, όπως ισχύει για κάθε κλινικο-εργαστηριακή εξέταση που αποζημιώνεται από τους ασφαλιστικούς φορείς σήμερα, από ειδικό κωδικό όμως και χωρίς clawback. Να διασφαλιστεί στους ανασφάλιστους πολίτες το ίδιο δικαίωμα μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας. Να καθορίσει την τιμή του κάθε μοριακού τεστ σε τέτοιο ύψος που να επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα τα PCR τεστ είναι τα πιο φθηνά στην Ευρώπη. Θα θέλαμε και τη δική σας άποψη. Όπως πάντα, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα εδώ στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Υπενθυμίζω ότι είμαστε πάντοτε ανοιχτοί και θέλουμε να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, κάντε μας ένα like. Επίσης subscribe, γιατί σίγουρα μας βοηθάτε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ θερμά. Ενώ μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετώ.